Να πω κάτι, λέει πραγματικά. Σιγά μου, Αριστάρ Κωνσταντίνα Σπυροπούλου. Δηλαδή, Χριστό και Παναγία. Να πάει την πρώτη, να πάει την δεύτερη, να πάει την τρίτη. Εντάξει, χιούμορ έκανε. Σιγά, δεν είναι καθόλου χιούμορ. Εντάξει. Πω, έχει 5 χρόνια. Την πρώτη χρονιά εννοεί όταν έκανε τα διεθνή στην Αταλία. Για το καναπέ τη Αταλία που έφυγε η Ευαγγελία Ραβανή μέσα σε μια νύχτα. Δύο ετάκια. Την δεύτερη χρονιά ήταν με την καραβά του μαζί. Την τρίτη χρονιά ήταν με τον Λουδάρο. Την τέταρτη χρονιά ήταν το περσινό. Και αυτή είναι η πέμπτη χρονιά. Yeah. Πέντε χρόνια. Η πέμπτη της χρονιάς στην τηλεόραση. Κεντρική παρουσιάστρια νομίζω είναι τα τελευταία 2 χρόνια. Το θέμα δεν είναι αν είσαι κεντρική ή παράκεντρη παρουσιάστρια ή τι κάνεις οτιδήποτε. Yeah. Δεν το λες ποτέ αυτό. Γιατί όσα χρόνια και να δουλέψεις στην τηλεόραση, κάθε μέρα μαθαίνεις. Μαθαίνεις, παιδιά. Είσαι μαθητής, παιδιά. Κάθε μέρα. Να το πει η Ελένη Μενεγάκη, να το πει. Αλλά πραγματικά, βρε Κωνσταντίνα μου, πραγματικά πιστεύεις ότι έχεις τόσα πολλά χρόνια στην τηλεόραση, ούτως ώστε να μην σε αγγίζει τίποτα. Τι να πω. Παιδιά, το είπε, γιατί και ο Νίκος λίγο αυτό που είπε δεν ήταν. Εντάξει, για πλάκα το είπα, αλλά δεν είναι ωραίο να λες στον άλλον ότι με τους εχθρούς σου γεμίζω ένα θέατρο. Ο Μουτσινάς όμως. Πιστεύω ότι τη συμπαθεί όλος ο κόσμος. Δηλαδή, και το είπε και μου, εμένα βρήκα ωραία την απάντηση. Θα του βγάλω το καπέλο που φοράει ο Μαζονάκης, γιατί είναι και πολύ της μόδας του Κουντουρίνικου Μουτσινά. Είναι από τους μόνους που μπορούν να πάνε στη Σπυροπούλου που μέσα στον άλλο υπάρχει και ένας τρόμος για κάποιους. Ότι την έχουν λίγο πολύ ψηλά. Είναι ο μόνος που μπορεί να πάει και με την καυστική ατάκα που δεν μπορεί να καταλαβαίνει άμα δεν το προσέχει κιόλα. Την έχει πει με τρόπο φοβερό. Ωραία, είναι ο Νίκος.